ρεπορτάζ που έχει να κάνει με διασώσεις στο μέτωπο του φαινομένου των πνιγμών γενικά. Βάλια, τι μας έχεις ετοιμάσει για να πάμε και στην επόμενη σύνδεση? Καθώς τα στοιχεία είναι ανησυχητικά, αναφορικά με περιστατικά που έχουν να κάνουν με παρολίγων πνιγμούς, αλλά και πνιγμούς, μεταξύ των οποίων βεβαίως ήταν και παιδιά που κινδύνευσαν στις θάλασσες της Κρήτης. Οπότε καλό είναι να χαιρόμαστε λοιπόν τη θάλασσά μας, αλλά να ξέρουμε και να είμαστε ασφαλείς και να παίρνουμε συγκεκριμένα μέτρα όταν κολυμπάμε και όταν είμαστε έξω από το νερό. Πάμε λοιπόν να δούμε σημαντικές οδηγίες για όλους τους λουόμενους. Καταρχήν, μπορούμε να κολυμπάμε είτε πρωινές, είτε απογευματινές ώρες, σίγουρα όχι μεσημεριανές, όχι βραδινές. Κολύμβηση παράλληλα με την ακτή, καθώς έχουν διαπιστωθεί πολλά περιστατικά που έχουν να κάνουν με πνιγμούς ή ανθρώπους που κινδύνευσαν μόλις 50 μέτρα από την ακτή. Φυσικά περιμένουμε να περάσουν 3 ώρες από την κατανάλωση φαγητού προκειμένου να μπούμε στο νερό. Δεν κολυμπάμε αν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ. Κολυμπάμε κοντά σε οριοθετημένους χώρους που υπάρχουν σημαδούρες. Αποφεύγουμε να βουτάμε με το κεφάλι και επίσης αποφεύγουμε επικίνδυνα παιχνίδια εντός και εκτός νερού, όπως για παράδειγμα να κρατάμε την αναπνοή μας. Να βουτάμε τώρα με το κεφάλι από απόσταση. Από μεγάλο ύψος, ακριβώς. Να περπατάς τώρα και να βουτήσεις το κεφάλι, νομίζω είναι απόλαυση. Από μεγάλο ύψος και σε άγνωστα νερά. Γιατί μπορεί να μας αρέσουν τα νερά να κάνουμε μία βουτιά, αλλά τελικά να μην μας βγει σε κάτι. Θέλει προσοχή. Δεν παίζει κανείς με τη θάλασσα, βέβαια. Αν τη σέβεσαι και τη σεβαστείς και κατανοείς τους κινδύνους, θα σε σεβαστεί κι αυτή. Αυτό δεν είναι ένα μότο που λέγανε και οι παλιοί. Λοιπόν, Βάλια, να σε ευχαριστήσω. Και θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Στέφανο Καπή, υπεύθυνο Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Κισάμου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε και πολύ. Υγεία να έχετε. Υγεία βέβαια και προσοχή. Και να μην μπούμε σε μια διαδικασία να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα και το υδάτινο στοιχείο. Θέλω να σας ρωτήσω, έκανε μια παρουσίαση πριν από λίγο η συνάδελφος η Βάλια Ιμπούη αναφορικά με τους βασικούς κανόνες, μεταξύ άλλων βέβαια, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, αναφορικά με τα περιστατικά τα οποία έχετε κληθεί τις τελευταίες 2 εβδομάδες να διαχειριστείτε. Είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι? Κοιτάξτε να δείτε, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης είναι αυξημένα. Σε γενικές γραμμές ή κινούμαστε περίπου πάνω κάτω στα ίδια περιστατικά. Αυτό που δεν είχαμε πέρσι και έχουμε φέτο είναι ότι έχουμε περισσότερους λουόμενους σε μη προγραμμένες παραλίες. Το οποίο αυτό μας δημιουργεί. Δηλαδή, όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες, υπάρχουν ναυαγοσώστες, στις οποίες εκεί πέρα φυσικά και κάτι να συμβεί, μπορούν εύκολα να συνδράμουν και να βοηθήσουν ένα άνθρωπο και να αποτρέψουν καταστάσεις δύσκολες. Σε γενικές γραμμές ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι θα κυλήσει ομαλά. Κύριε Καπή, πάντως βλέπουμε έτσι τα περιστατικά να επαναλαμβάνονται, δηλαδή ο λουόμενος δεν μαθαίνει από τα λάθη των υπολείπων. Έχουμε δει και πολύ δυσάρεστα περιστατικά. Έχουμε δει όμως και περιστατικά που η συμβολή σας, με συγχωρείτε, ήταν κέρια και πολύ σημαντική για τη ζωή. Κοιτάξτε να δείτε. Ο λουόμενος δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε την ώρα του μπάνιου τους δασκάλους. Αυτό που χρειάζεται από την αρχή, από πριν μάλλον, είναι σε επίπεδο και περιφέρειας και δήμων και στις παραλίες στις οποίες υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα, να προσπαθήσουμε στο επίπεδο της πρόληψης να κάνουμε κάποια πραγματάκια, ώστε να μπορούμε πραγματικά να χαρούμε αυτό το θείο δώρο που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, να το χαρούμε χωρίς να έχουμε προβλήματα, γιατί κανένας και φαντάζομαι ούτε οι ίδιοι δεν θέλουν να στενοχωρηθούν κάνοντας τον μπανάκι τους. Ακριβώς. Να κλείσουμε λίγο τώρα με τη δική σας προτροπή, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, σε οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Πόσα περιστατικά κάθε χρόνο πανελλαδικά μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν? Τι έχετε να τους πείτε? Κοιτάξτε,
Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Αυτό που πρέπει και το οφείλουμε νομίζω στα παιδιά μας όλοι μας να το κάνουμε είναι να βλέπουμε τα σημάδια του καιρού το πρώτο. Δηλαδή, σε σημεία τα οποία όταν θεωρούμε ότι υπάρχει, ελοχεύει ένας κίνδυνος, καλό είναι μην κάνουμε παράτολμες ενέργειες. Και το δεύτερο, οι γονείς προς τα παιδιά τους, σχεδόν σε όλη την Κρήτη, φαντάζομαι σε όλους τους δήμους, υπάρχουν σχολεία για μικρά παιδάκια, τα οποία μπορούν και να πάνε, συνήθως οι δήμοι είναι ελάχιστο το κόστος, ή στα κολυμβητήρια, αλλά και οι δήμοι το κάνουν μέσω των κοινωνικών προγραμμάτων που έχουν και μπορούν να μάθουν τρόπους ώστε να κολυμπάνε σωστά, με ασφάλεια, και το σημαντικότερο όλων είναι να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις σωστό. Μας. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβαίνει περίπτωση. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να έχετε. Με όσο το δυνατόν λιγότερες επεμβάσεις, έστω και καμία επέμβαση να μην χρειαστεί. Μακάρι και σας εύχομαι καλές εκπομπές με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.